Λοιπόν, επιστρέφουμε πολιτική επικαιρότητα. Για πάμε στην ομάδα διαπραγμάτευσης, γιατί ο κύριος Αθανασίου έμπειρος και σαν πολιτικός αλλά και σαν δημοσιογράφος έβαλε μεν στο τραπέζι την εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, αλλά με τους όρους τους δικούς του, πετώντας τον μπαλάκι στον κύριο Τραγάκη. Εδώ είναι η Δημοκρατία, εδώ είστε κύριε Τραγάκη. Αυτό εδώ λέω. Είμαι εγώ και επειδή ο Νάσος. Για όσους, απλώς υπενθυμίζω, για όσους τηλεθεατές γύρισαν τώρα σε εμάς και στην πολιτική επικαιρότητα, τι ακριβώς υπόθηκε. Πάμε κύριε Τραγάκη. Λοιπόν, για να τα πιάσουμε τα πράγματα ένα-ένα, όπως στάθησε ο φίλος μου ο Νάσος, καταρχάς θα πω για το χρέος. Μην μου ξεχνάτε την ομάδα Μικόνου. Εκεί θα φτάσω. Α, εντάξει. Αλλά πρέπει να πάω μέσω Ρουμανίας. Λοιπόν, για να πω για το χρέος, επειδή έτεσαν ερωτήματα, για να απαντήσω δηλαδή. Τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, θα διαγράψουμε το χρέος. Θα το διαγράψουν, έλεγε. Είναι εδώ η κυρία Παπαδόκιανη, θα μας τα πει αυτά. Όχι, εντάξει. Ποια διαγραφή του χρέους. Μετά μιλήσανε για διευθέτηση του χρέους. Πρέπει να θυμίσω στο φίλο μου τον Άσο ότι το 2012 είχαμε πετύχει πρώτον επιμήκυνση του χρέους, δεύτερον μείωση του επιτοκίου και τρίτον μεγάλη περίοδο χάρητος. Αυτό επιδιώκει τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό επιδιώκει να κάνει. Δηλαδή να πάρει κάτι το οποίο υπήρχε από το 2012. Άρα σε αυτό πάνε στα χνάρια τα δικά μας και σε αυτά που είχαμε εμείς πετύχει. Η Νέα Δημοκρατία δεν το πήρε αυτό. Κάνω εγώ τώρα την άλλη την ερώτηση. Ναι. Τι θα μου πείτε, δεν προλάβε λόγω προεδρικής εκλογής. Όχι καλά, θα τα πω όλα. Τι λες τώρα. Λοιπόν, το θέμα του χρέους ήταν συμφασμένο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όπως ξέρετε, τέλος του έτους το μνημόνιο έλυγε. Βγήκατε και στις αγορές, ναι. Έλυγε, βγήκαμε δοκιμαστικά στις αγορές και δεν πήγαμε άσχημα. Ναι, αλλά ήταν χτύπημα έντονο. Δεν πήγαμε άσχημα. Πήρατε μηνύματα. Αν σκεφτείτε ότι δεν πήγαμε άσχημα, βγήκαμε όμως στις αγορές. Ναι. Τεχνικά θέλαμε, λοιπόν, ναι. Θέλαμε λοιπόν να βγούμε εκτός του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Διότι το επιτόκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπως ξέρετε, είναι πολύ μεγαλύτερο από το επιτόκιο που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θέλαμε να αφήσουμε εκτός το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτός ήταν και ο λόγος που το θέμα, του χρέους, αφού έγιναν οι εκλογές, θα είχαμε πάει. Θα είχαμε τελειώσει με τα μνημόνια. Θα είχαμε τελειώσει με όλα αυτά, αν δεν γινόταν ευθυπιασμένα με την εκλογή, με το πρόσχημα της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας εκλογές. Άρα τι μας λέτε, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, έφερε νέο μνημόνιο. Ασφαλώς. Και όχι μόνο φέρει την υπογραφή του Τσίπρα το νέο μνημόνιο, αλλά στη σελίδα 1035 του μνημονίου αναφέρεται. 1035. Ναι, ότι υιοθετεί. Ναι. Ακούστε το αυτό. Ότι υιοθετεί το παρόν μνημόνιο και τα υπόλοιπα δύο. Άρα δηλαδή ο κύριος Τσίπρας είναι και στα τρία μνημόνια. Να μας λέει λοιπόν ότι είναι στο τρίτο, είναι και στα τρία μνημόνια. Σας βλέπω διαβασμένο πάντως. Εν αντιθέσει με κάποιους παλιούς σας συναδέλφους. Είναι και στα τρία μνημόνια. Μάλιστα. Πήρε την ιδιοκτησία περίτρανα από την πρώτη σελίδα του τρίτου μνημονίου και εκεί αναφέρεται ότι έχει την ιδιοκτησία και των τριών μνημονίων. Λοιπόν, πάμε στο πλεόνασμα που είπε ο Νάσος. Πάμε για να γινόμαστε γρήγορα και κατανοητοί για τον κόσμο. Για το πλεόνασμα θέλω να πω στο φίλο μου τον Νάσο ότι όταν εμείς πηγαίναμε και λέγαμε ότι θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα για φέτος περίπου 2,5-3%. Για να καταλάβει ο κόσμος, όταν κάνουμε κουβέντα για πλεόνασμα, σημαίνει ότι η ίδια η χώρα μπορεί να πληρώνει τις εσωτερικές ανάγκες. Έτσι, να καταλαβαίνει δηλαδή, ο κόσμος. Δηλαδή, τι σημαίνει. Γιατί ακούει 0,5-0,25. Ναι, παράδειγμα. Πολύ γρήγορα. Τι πρέπει να έχει παραπάνω. Τι σημαίνει. Να αποπληρώνει το κόσμο. Τι σημαίνει. Λέω για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Τι σημαίνει πλεόνασμα. Ότι αυτά που εισπράττουμε μα φτάνουν να πληρώνουμε και να μα μένει και ένα υπόλοιπο. Και να μα μένει ένα υπόλοιπο. Το υπόλοιπο θα πήγαινε στην αποπληρωμή του χρέους. Αυτό που είπε ο Παπαδόγιαννη, το περίεργασε. Είχαμε πάρει όμως, Σοφία, είχαμε πάρει όμως. Απλώς λέω ότι με ματηρά μέτρα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί με ματηρά μέτρα. Μα εγώ είπα. Εγώ θυμάμαι, γιατί θα είμαι ειλικρινής κύριε Τραγάκη, και στην κυβέρνηση Σαμαρά για παράδειγμα, όπως και τώρα, και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιες επιχειρήσεις δεν πληρώνουν το ΦΠΑ για παράδειγμα για να βγουν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Γιατί πληρώσανε τώρα. 4 δισεκατομμύρια. Είπα και τώρα. Κρατήστε το αυτό το νούμερο σας παρακαλώ. Ναι. Μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει για την πάταξη φοροδιαφυγής και 4 δισεκατομμύρια είναι το έλλειμμα μέχρι τώρα από την ίσπραξη φόρων το 2015. Τι άλλο θέλουμε. Περίτρανε η απόδειξη. Άρα 4 δισεκατομμύρια θα σου. 4 δισεκατομμύρια έχουν έλλειμμα τα ταμεία από τη μη πληρωμή οφειλών προς το δημόσιο. Ο λόγος ποιος είναι. Ή το κίνημα δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, είχε αποτέλεσμα να μην πληρώνουν οι Έλληνες. Πάμε τώρα όμως στην κυβέρνηση. Δεν θα πω για την εθνική διαπραγμάτευση. Αυτό είναι. Θέλω τώρα. Είναι δυνατό να μην το απαντήσω. Με την ομάδα λοιπόν, μου λέει δεν δουλεύουμε. Να πούμε πώς ξεκινήσαμε. Ναι. Ξεκινήσαμε λοιπόν με μια συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου που διαπραγματευτεί τον κύριο Βαρουφάκη. Δεν υπάρχει τώρα κύριο Βαρουφάκη. Τώρα υπήρχε. Υπήρχε, συμφωνούμε. Λοιπόν, εκεί δεν πάμε. Μισό λεπτό. Από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Ναι. Πάμε να δούμε και το παρελθόν. Γιατί το παρελθόν το ζούμε με μια μονοκοντιλιά επειδή διώξαν τον Βαρουφάκη. Όχι μόνο άλλαξε την ομάδα διαπραγμάτευση. Όχι μόνο άλλαξε τον κύριο Βαρουφάκη, άλλαξε όλη την ομάδα διαπραγμάτευση. Επανέφερε μετά μια άλλη ομάδα διαπραγμάτευση και επανέφερε μια ομάδα διαπραγμάτευση χωρίς εμπειρία.
Εγώ γι' αυτό στέκομαι στην Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης, η οποία Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης θα παρτίζεται από ανθρώπους με εμπειρία, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με τις διαπραγματεύσεις και υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ασχοληθεί με τις διαπραγματεύσεις. Διότι αυτό που λένε ότι διαπραγματεύτηκαν σκληρά, επειδή διαπραγματεύτηκαν 17 ώρες, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, δεν λέει τίποτα. Διαπραγμάτευση σημαίνει το αποτέλεσμα, όχι τη χρονική διάρκεια. Το αποτέλεσμα. Άρα, επιμένω... των διαπραγματεύσεων ήταν καλύτερο. Βεβαίως. Μάλιστα. Εσύ όμως τους πιέζατε. Ασφαλώς, και λέγατε όλο το προηγούμενο διάστημα, φέρτε γρήγορα συμφωνία. Όχι, δεν το λέγαμε εμείς. Πώς, αυτό το λέγε ένα άλλο κόμμα. Αυτό το λέγε ένα άλλο κόμμα το οποίο σα πολύ καλά θυμάμαι. Μόνο το ποτάμι έλεγε ότι φέρτε μια συμφωνία και όποια να είναι. Εμείς δεν λέγαμε αυτό. Εμείς δεν λέγαμε αυτό. Λέγαμε να μην έρθει συμφωνία, αν είναι ένα μνημόνιο και να είναι βάρο. Αμέσως. Εμείς δεν λέγαμε φέρτε ένα οποιοδήποτε μνημόνιο. Εμείς λέγαμε φέρτε μια συμφωνία. Να τη δούμε, να τη συζητήσουμε και τη συμφωνία. Αυτή να αποφασίσουμε τι μπορούμε να συμπληρώσουμε. Ωραία, και τη συμφωνία μπορούμε... που φέρανε, λοιπόν, φέρανε μια... ότι είναι καλή. Αφήστε με. Όχι, φέρανε, μια, λοιπόν, φέρανε λοιπόν μια συμφωνία, ναι. Την οποία σε μια μέρα μόνο, ξέρετε την εμπειρία μου από τα κοινοβουλευτικά και τα ξέρει καλύτερα ο Νάσος, τέτοιο πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Σε μια μέρα μέσα το περάσαμε από την Επιτροπή και το περάσαμε σε μια μέρα μόνο. Δηλαδή σε κάτι συνεδριάσεις, οι οποίες ήταν συνεδριάσεις, οι οποίες δεν έχουν ξαναγίνει. Οι fast track συνεδριάσεις είναι όμως συνυφασμένες με τα μνημόνια και προηγούμενες. Άρα οι fast track συνεδριάσεις λοιπόν αυτές, δεν ήταν έτσι ακριβώς. Οι fast track λοιπόν αυτές οι συνεδριάσεις ήταν εκείνες οι οποίες οδήγησαν σε αυτό που είπα εγώ, το μνημόνιο 3, το οποίο αναγνωρίζω και εγώ και αυτό που λέει η κυρία Παπαδόγεννα, ότι ήταν επακτέστερο των άλλων δύο μνημονίων. Και επειδή είπαμε για τα πλεονάσματα, πώς απεκτήθησαν. Απεκτήσαμε τις θυσίες του ελληνικού λαού. Μα εκεί θέλω να καταλήξω. Τις θυσίες. Λέμε για πλεονάσματα, με τη λιτότητα, μιλάγαμε για λιτότητα. Ναι. Μιλάγαμε για λιτότητα. Ο ελληνικός λαός είναι εκείνος ο οποίος έφερε τα πλεονάσματα. Διότι απέδειξε και επέδειξε μια μοναδική ανθεκτικότητα, πιστέψτε με. Μια μοναδική εγκράτεια. Δηλαδή και αυτό είναι και πιστώνεται στο DNA του Έλληνα. Κύριε και αυτό είναι Τραγάκη, το πιο σημαντικό από όλα. Είστε έμπειρος, δεν μάσατε τα λόγια σου όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό σας θυμάει και σας θυμούν και οι πολίτες στην Β' Επιρεά. Αλλιώς δεν εξηγείται. 14 φορές. 14 φορές. Τι γίνεται, μάλιστα. Λοιπόν, κάθε φορά χαιρετάω γέρες και γριούς ότι παιδιά, ξέρετε, δεν έβαλα την άλλη φορά. Εγώ δεν το πάω για να χαιρετήσω πια, αλλά με αφορμή αυτό θέλω να μου πείτε κάτι. Και ειλικρινά. Είναι και Παναθηναϊκός. Και... Έλα. Να προβοκάρει. Με προβοκάρει ξέροντας ότι είμαι φανατικός Ολυμπιακός ο Νάσος. Για πες μου τι έχεις. Λοιπόν, την επομένη. Η Νέα Δημοκρατία λέμε ότι είναι πρώτη. Και με βασικό κορμό, όπως λέει και ο κύριος Μεμαράκης, θα κάνει κυβέρνηση, θα τίνει χείρα φιλίας προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Λάτε μαζί να κυβερνήσουμε, το ψηφίσατε κι εσείς. Θα, το, λέει πούμε, μαζί. Θα λοιπόν, το πούμε. Εγώ λέω αυτό. Τι θα αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει από τη στιγμή που έχουν ψηφιστεί οι βασικοί άξονες αυτού του μνημονίου. Καλώς ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτή τη διαδρομή, έκανε αυτή την επιλογή ο κύριος Τσίπρας με όποιο κόστος και δίνει τη μάχη του. Η Νέα Δημοκρατία τι θα αλλάξει την επομένη. Πολύ ωραία. Εμείς δεν θα πούμε ότι υπάρχουν παράλληλοι δρόμοι, αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο κ. Τσίπρας. Εμείς θα πούμε ότι υπάρχουν βελτιώσεις και ισοδύναμα μέτρα. Mm-hmm. Κρατήστε τη λέξη ισοδύναμα, είναι η λέξη κλειδί. Την κρατάω να σου πω κάτι, την άκουγα και πει Αντώνη Σαμαρά και άκουγα και Ζάπια. Ακούστε τώρα. Ναι. Είναι η λέξη κλειδί. Ναι. Η λέξη ισοδύναμα είναι η λέξη κλειδί. Τι σημαίνει, ας πούμε, αυτό. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το μνημόνιο το ίδιο, τη συμφωνία να λέμε, υπάρχουν μέτρα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστούν. Ποια είναι αυτά. Εγώ νομίζω ότι το κυριότερο μέτρο που έχει το μνημόνιο και πρέπει να εφαρμοστεί είναι οι μεταρρυθμίσεις. Αργήσαμε. Εγώ σε αυτό το θέμα κακίζω και την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία άργησε σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Μεταρρύθμιση είναι και η φορολογία των αγροτών, για παράδειγμα. Και αυτό αφορά και τον κύριο Αθανασίου. Μπράβο. Και εσάς και μετά την κυρία Παπαδόγεννα, γιατί εσείς ψηφίσατε. Απαντώ λοιπόν και στη μεταρρύθμιση. Την εξόντωση, τη φορολογική εξόντωση. Απαντώ και για τους αγρότες, αφού πάω στο 23% για την παιδεία, γιατί είναι το αγαπημένο μου θέμα. Ναι. Παιδιά, φέρανε το 23% για την παιδεία. Νομίζοντας ότι με αυτό βλάπτουν το 80.000 οικογένειες οι οποίες είναι σε ιδιωτικά σχολεία. Και μάλιστα το έχουν και στο πρόγραμμά τους το σημερινό. Αυτό το πρόγραμμα που κυκλοφορεί στους δρόμους, ναι, στη σελίδα 35 του προγράμματος. 1035 λένε... και 35, εγώ τα κρατάω πάντως. Ναι. Λέει το πρόγραμμά τους ότι αυτό είναι μια κοινωνική αδικία και επομένως πρέπει η ιδιωτική εκπαίδευση να μην υπάρχει και όλα αυτά που λέγανε να μην πω για τα αριστεία. Μονάχα να πω κάτι, είναι πάρα έτσι, πολλά έτσι, τα μηνύματα των τηλεθεατών και λένε πέρα από τα κλεμμένα και να φέρουν τα κλεμμένα να σωθούμε, να μην κόβουν άλλο μισθού συντάξει, τι θα γίνεται για καθημερινότητα. Γιατί καλά τα λέμε εδώ. Εγώ πήγα εκεί. Εγώ σα πήγα, σα ρώτησα τι θα αλλάξετε. Μου πήρε το θέμα. Ένα λεπτό. Εγώ πιστεύω ότι το διακύβευμα αυτών των εκλογών δεν είναι τα πολλά προγράμματα, δεν είναι αυτά που λέμε για την οικονομία. Ποιο θα καταλάβαινε προηγουμένω αυτά που λέγαμε για το πλεόνασμα. Νομίζω και είναι ένα αγαπημένο μου θέμα εδώ και δεκαετίες. Είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μέσος Έλληνας. Ποια είναι αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο μέσος Έλληνας. Έρχεται φορολογία για τους επαγγελματίες. Αφήστε αυτό, από το πρώτο 26%. Δεν είναι αυτό, όχι. Αγρότες. Δεν είναι αυτό. Ούτε αυτό το κόσμο που δεν έχει να πληρώσει αυτό. Είναι το πρόβλημα, η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία που υπάρχει, είναι η ανεργία.
Και επειδή στην περιφέρειά μου, στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά, η ανεργία έχει χτυπήσει κόκκινο εδώ και αρκετά χρόνια, και το τονίζω αυτό, ναι, εδώ και αρκετά, και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι γι' αυτό, θα πρέπει να σκύψουμε με στοργή σε αυτό το θέμα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Πρώτα να αξιοποιήσουμε να τα κοινοτικά. Μετά, γιατί έχετε να πω ένα λεπτό. Χρόνο. Ναι. Ωραία, εντάξει, τον αφήνω ολοκληρώς αυτό σε εσάς. Περιμένω απλώς ο κύριος Αθανασούμπος να απαντήσει, λοιπόν, αλλά δεν τα κοινωνικά. Ένα λεπτό, παιδιά, να ολοκληρώσω τη σκέψη. Να πω ότι να ολοκληρώσω τη σκέψη. Λοιπόν, η ανεργία, όπως ξέρετε, πώς μπορεί να χτυπηθεί η ανεργία. Δώσε μου το ανοίξα τώρα. Εγώ σας πήγα για το αγροτικό, με πήγα στην ανεργία και καλά κάνετε. Πήγες εσύ στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα λοιπόν είναι ανεργία. Πρέπει λοιπόν να σκέψουμε με στοργή στην ανεργία, εκμεταλλευόμενοι όλα αυτά τα οποία μας δίνει η κακιά Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη Σοφία. Εμείς λέμε εσείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλή. Βεβαίως βοηθάει. Αλήθεια. Ναι. Θα με πάτε τώρα και ξέρετε πόσα, ξέρετε πόσα προγράμματα για την ανεργία υπάρχουν. Βοηθάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ωραία. Η εμπειρία που είχαμε όλο το προηγούμενο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Την προηγούμενη περίοδο έδειχναν ότι βοηθάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ωραία. Μου δίνεις το δικαίωμα να πω λοιπόν ότι δεν κάναμε πολλά πράγματα. Ακούει ο κόσμος και έχει φρικάρει τώρα, ναι, ναι, αυτά που λέτε. Ότι δεν κάναμε ότι πολλά. Είναι φίλοι, είναι τέρι. Ότι δεν κάναμε πολλά πράγματα. Μάλιστα. Κάναμε όμως πράγματα. Σαν την προηγούμενη κυβέρνηση. Μα δεν είμαστε παρέλαβε μια κυβέρνηση με 25. Παρέλαβε μια κυβέρνηση με 25,8 ανεργία και την πήγαμε κάτω από 24. 23,7. Ένα μικρό βήμα. Μικρό βήμα. Βήμα όμως. Έπεσε η ανεργία. Τώρα αυτούς τους τελευταίους 7 μήνες. Η ανεργία διωγγώθηκε πάλι. Βαντίζει με τα προγράμματα τη ΓΕΣΕΕ. Με τα προγράμματα που δίνει η ΓΕΣΕΕ, ανεβαίνει προς το 30%. Οφεληθήκαμε λοιπόν, λοιπόν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας και πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Πάντως αυτό λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ με το πακέτο Γιουνκέρ. Θέλω να συνεχίσω λίγο από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Τραγάκης, γιατί είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο συμφωνώ με αυτό που είπε. Δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι η ανεργία. Δεν υπάρχει οικογένεια. Όμως η λαϊκή ωραία, να τη λύσει λόγω τώρα. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει άνεργο. Κάποιοι έχουν και δύο ανέργους. Ναι. Η ανεργία στους νέους είναι 60%. Το ερώτημα το μεγάλο βεβαίως είναι ότι αν μπορεί, τι έχει δείξει και η εμπειρία μέχρι τώρα. Γιατί φτάσαμε εδώ, πώς φτάσαμε εδώ. Πώς εκτοξεύθηκαν σε αυτά τα δυσθεώρατα ύψη τα ποσοστά της ανεργίας. Είναι αποτέλεσμα των ηφαισιακών πολιτικών, δηλαδή των πολιτικών της λιτότητας. Μέχρι τώρα τι είχαμε από το 2000, 5,5 χρόνια. Αυτό που είχαμε ήταν μνημόνια, δηλαδή μέτρα λιτότητας. Η λιτότητα δημιουργούσε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης, πάλι νέα μέτρα, το πρόγραμμα δεν έβγαινε, απέτυχε το πρώτο μνημόνιο, είχαμε το μεσοπρόθεσμο, ήρθε το δεύτερο μνημόνιο και τώρα πάμε για τρίτο. Δεν υπάρχει σοβαρός οικονομολόγος που να λέει ότι αυτό το πρόγραμμα βγαίνει. Στίγκλιτς, Κρούκμαν, οικονομολόγοι από το Bloomberg, μια έρευνα που είχε γίνει, λένε ότι είναι κοινωνικά και οικονομικά μη βιώσιμο. Και εδώ το κύριο δεν επέλεξε αυτό που λέτε εσείς. Επομένως, το αποτέλεσμα θα είναι η γιγάντωση, η ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των αριθμών της ανεργίας. Δεν γίνεται. Και όποιος το επισχυριστεί αυτό, ότι με ύφεση και αν δεν προχωρήσει η παραγωγική ανασυγκρότηση και δεν μπει και η χώρα μας σε τροχιά ανάπτυξης, ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας. Εδώ λοιπόν θέλω να συνδέσω και με τη συζήτηση που έγινε πριν και για το χρέος. Ολοκληρώστε να πάρετε κύριε Αθανασίου. Μισό λεπτό για να μου δοθεί και εμένα ο ίδιος χρόνος. Δεν έχετε τουλάχιστον. Δεν έχετε παράπονο. Έχω. Βλέπετε, γιατί σας είπα. Δεν πάμε τις κοινοβουλευτικές έδρες. Ισομέρεια έχω εδώ πέρα. Όχι, εγώ κρατάω χρόνο. Όταν υπάρχει. Άρα έχουμε τον κύριο Τραγάκη που κρατάει χρόνο. Θα μου πει πότε τελειώνει ο χρόνος. Ο κύριος Αθανασίου πρέπει να παραπονιέται. Επειδή έγινε μια αναφορά και περί χρέους. Δεν υπάρχει πουθενά μέσα στο μνημόνιο δέσμευση για τη διαγραφή του χρέους. Δεν υπάρχει σε κανένα σημείο. Το αντίθετο υπάρχει. Αυτό που ακούμε είναι ότι δεν μπορεί, και το ακούμε και από τον κύριο Σόιμπλε, το ακούμε από την κυρία Μέρκελ, ότι δεν μπορεί να υπάρχει διαγραφή χρέους. Και ξέρετε, στο σημείο που έχει φτάσει η χώρα μας, όπου κολυμπάμε σε πελάγι, σε ωκεανούς χρέους, δεν μπορεί να υπάρχει καμία προοπτική αν δεν διαγραφεί τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία απολύτως προοπτική. Είναι το πιο βασικό ζήτημα. Το πιο βασικό ζήτημα. Μαζί με άλλα, θα έλεγα, τρία είναι τα πιο σημαντικά σήμερα που έχει ανάγκη η οικονομία μας και η κοινωνία. Είναι η διαγραφή του χρέους, είναι
ρευστότητα. Ρευστότητα. Έχει παγώσει η αγορά. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό περιμένουμε. Γι' αυτό γίνεται η συμφωνία. Δεν πρέπει να υπάρχει χωρί επαχθεί μνημονιακού όρου. Όπω επιβάλλονται λοιπόν, τα προηγούμενα. Ξέρετε ότι έχουμε πρόταση. Και το τρίτο ναι. Εξίσου σημαντικό είναι να σταματήσει η λιτότητα. Δεν είναι απλώ με όρου κοινωνική δικαιοσύνη ότι ο κόσμο, αγαπητέ κύριε Σιαδήμα, δεν αντέχει να πληρώνει φόρους και άλλους φόρους, δεν του φτάνουν οι μισθοί, η σύνταξή του. Λοιπόν, και με όρους οικονομίας. Καμία οικονομία δεν μπορεί να ξαναλειτουργήσει για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Κύριε Αθανασίου, και θα μου δώσετε μετά το χρόνο να πούμε και την εναλλακτική από πρόταση. Από 30 δεύτερα ο καθένας. 30 δεύτερα μετά, κύριε Αθανασίου. Τόσο λίγο. Κρίνουμε. Δεν έχετε παράπονο, μια ώρα μας εδώ. Εγώ αλλά τα λέμε γρήγορα και καλά. Κύριε Αθανασίου, αυτή η συμφωνία βγαίνει. Και ό,τι θέλετε θα πείτε. Μια στιγμή. Γιατί έχουμε χάσει την μπάλα. Καταρχήν. Έχουμε χάσει τα γεγονότα, δεν αναγνωρίζουμε ούτε τα γεγονότα αυτά που συνέβησαν και δημιουργούμε γεγονότα. Πρωτού πείτε οτιδήποτε, εγώ συμφωνώ μαζί σας και για τα γεγονότα, αλλά ο κόσμος, το γκέι καθημερινότητά του και εσείς το αντιλαμβάνεστε, γιατί κυκλοφορείτε μέσα στους πολίτες και στην περιφέρεια της Αττικής. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Ο κόσμος καλείται να καταλάβει, το επαναλαμβάνω, όταν σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία ένα παιδάκι του δημοτικού το καταλαβαίνει ότι το 0 από το 3,5 ή το 5 είναι διαφορετικά. Όταν τα κάνουμε ίδια, αυτό θέλω να πω. Και κάνω έκκληση και στη δημοσιογραφία να παρουσιάζει τα γεγονότα. Λοιπόν, η συμφωνία προβλέπει. Για το 16, 0,5%. Για τούτη τη χρονιά. Πόση ύφεση προβλέπει. Και τι είμαστε ευχαριστημένοι να έχουμε με τόσο μικρή ανάπτυξη. Πόση ύφεση προβλέπει, κύριε Παπαδόγιαννη. Πόση ύφεση. Εγώ μπορώ να σας προσφέρω και τη σιωπή μου. Όχι, να... λέω πόση ύφεση, γιατί θέλετε. Είπατε γεγονότα. Τα γεγονότα είναι από το 2008 λοιπόν, και αυτό το 5 χρόνια και εντάξει. Το τρέχον έτος λοιπόν, και το επόμενο θα έχουμε ύφεση. Να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει. Όχι, είπε για τα γεγονότα και προφανώς αναφέρθηκε, ναι. Να ολοκληρώσω γιατί δεν έχετε χρόνο μετά. Εάν μου επιτρέπετε να μιλήσω λοιπόν... Σας επιτρέπουμε, εσάς τον ακούσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το 2015 πρωτογενές πλεόνασμα μείον, δηλαδή έλλειμμα, 0,25%. 16 συν 0,5%. Αυτό... Ενώ ζητούσαν 3,5 και 4,5. Αυτό σημαίνει... Αν ξεκινάς από το 2,5 να σε μου πας στο 3,5. Εντάξει. Να συνεχίσω. Ναι. Θα ήθελα να συνεχίσω και να σας πω και κάτι. Δεν θα ήθελα... είστε, απαντήστε. Όχι, όχι. Ναι. Όχι, ο Νάσος μα δεν μπορώ να... έχει εύκολες απαντήσεις πάντοτε. Όχι, όχι δεν έχω εύκολες απαντήσεις. Είναι. Προσπαθώ να κρατηθώ από κάπου και να πω στον κόσμο ότι μπορεί να κάνει λάθος κάποιος με την άποψή του. Το γεγονός όμως δεν αλλάζει. Ότι η συμφωνία περιέχει παραδείγματος χάρη από τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Χουλιαράκη στο Βήμα. Στόχος μας είναι επίσης η όσο το δυνατόν αρτιότερη προετοιμασία της διαπραγμάτευσης για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους. Που με βάση τη συμφωνία θα πρέπει να ολοκληρωθεί αμέσως μετά την πρώτη αξιολόγηση, δηλαδή πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. Να ολοκληρωθεί. Είναι γεγονός. Αν είναι, να το δεχθούμε. Αν δεν είναι, είμαι ψεύτης, κάποιος να μου το πει. Να έρθουμε τώρα, γιατί δεν μπορούν να απαντηθούν όλα. Δείτε, με την κυβέρνηση Σαμαρά έγινε το εξής. Ο κύριος Σαμαράς προσπάθησε να βγει στις αγορές. Νόμισε ότι με την εντός εισαγωγικών φιλία του με την κυρία Μέρκελ θα το κατάφερνε. Αλλά δυστυχώς τον πέταξαν σαν στημένη λεμονόκουπα. Χτύπησαν κόκκινο τα χρηματιστήρια τότε, ναι. Αυτό το ελληνικό, συνέβη. Ναι. Δεν τον άφησαν να βγει στις αγορές. Όχι μόνο βγήκαμε, αλλά πήραμε κιόλας. Αυτά είναι τα γεγονότα. Ας τα θυμηθεί ο κόσμος. Πήραμε και να σας πω ότι επειδή απομένει ελάχιστος χρόνος και θα ήθελα... Αφήστε να ολοκληρώσω, αρθώ σας μετά, αφήστε να ολοκληρώσω. Ναι, κύριε Αθανασίου. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ανεργία και ιδίως στους νέους μεταξύ των ανέργων. Δείτε, σε αυτήν την χώρα δεν πρόκειται κανένας να έρθει να επενδύσει άμα ξέρει ότι αυτή η χώρα... δεν μπορεί να πληρώσει το χρέος της. Μόνο αυτό είναι, δεν υπάρχει σταθερό φορολογικό περιβάλλον, κύριε Αθανάσου. Και δεν ευθύνεστε εσείς γι' αυτό. Και χίλια άλλα δύο. 7 μήνες είστε εσείς. Και για την προηγούμενη κυβέρνηση και την πιο προηγούμενη. Το λέω εγώ αυτό και το γράφω πολύ καιρό. Είναι η αλήθεια. Πώς θα ήθελε να επενδύσει ο άλλος, αν κάθε τρεις μήνες αλλάζει η φορολογία και το περιβάλλον. Υπάρχει ένας τρόπος να καταστραφεί ο συλλογισμός του άλλου. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Ισχυρίζομαι, ας γίνει και μέτρηση, ότι μίλησα λιγότερο από όλους. Εγώ το είπα. Και το λέω αυτό. Μίλησα λιγότερο από όλους, γιατί έχω παραιτηθεί πια από, από την ελπίδα ότι μπορεί να γίνει διάλογος. Δεν μπορεί να γίνει διάλογος σε αυτήν την χώρα και μάλιστα προεκλογικά. Θέλω λοιπόν να προβάλλω τον εξής ισχυρισμό, ας είναι λάθος. Έχω το δικαίωμα του λάθους. Κανένας, φίλε, νέε που είσαι άνεργος, δεν πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα να επενδύσει και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, εάν ξέρει ότι αυτή η χώρα δεν μπορεί να πληρώσει το χρέος της.
Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, εκείνο που χρειάζεται, πράγματι, κύριε Τραγάκη, χρειάζεται σταθερότητα. Ολοκληρώστε. Ναι. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε 3 χρόνια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Δηλαδή, ενώ πριν κάθε 6 μήνες μας λέγανε κάντε αυτά για να σας δώσουμε μια δόση, τη τώρα, δόση τρίμηνο, σας, λένε. Σαν ναρκωτικά. 24 λεπτά έχετε μετά, ναι. 20 μόνο. Ναι, ναι, κύριε Θανασίου, ολοκληρώστε. Παρετούμε. Όχι, παρετήστε, ολοκληρώστε. Τι να πω, έτσι, το λέω. Μα έτσι και να πω. Εγώ βλέπετε, σας λέω, απαντήστε. Είναι τόσο ευγενής, είναι τόσο ευγενής. Για να μας αφήσετε 20 δευτερόλεπτά μας. Παρακαλώ, 20 δευτερόλεπτά, κύριε Θανασίου, ολοκληρώστε. Να σου τι να πω εγώ. Θα κλέψω ένα λεπτά από την επόμενη εκπομπή. Παρακαλώ. Εντάξει, άμα είναι να κλέψουμε λεφτά. Παρακαλώ, ο ελληνικός λαός έχει μια ευκαιρία στις 20 Σεπτεμβρίου να αποδείξει την ευφυΐα του, να αποσύσει τα επικοινωνιακά και τα προπαγανδιστικά ναρκωτικά και να κάτσει να συγκρίνει και να δει. Από τη μεταπολίτευση υπάρχουν κάποιες δεκαετίες. Ποιοι γκρεμοτσάκησαν αυτή τη χώρα, ποιοι την έριξαν στο βάραθρο της χρεοκοπίας, ποιοι τη χρεοκόπησαν, ο ΣΥΡΙΖΑ τη χρεοκόπησε. Άνω τελεία. Κύριε Τραγάκη, 24 λεπτά. Λοιπόν, εγώ επωφελούμαι της ευκαιρίας με αυτό που είπε ο Νάσος το τελευταίο για να κάνω μια σύγκριση. Γιατί τη λέξη σύγκριση την έβαλα εγώ στο τραπέζι. Πέστε και οι δύο πινιπόγκομα τη σύγκριση απόψε, ναι. 182 χρόνια το ελληνικό δημόσιο είχε 300 δισεκατομμύρια χρέος. Μέσα σε 7 μήνες μας υπερχρέωσαν 90 δισεκατομμύρια. Ας κάνει τη σύγκριση. Αυτό είναι που λέω συγκρίσεις. Αλλά εμείς σε αυτές τις εκλογές, ναι, νομίζω το μεγάλο διακύβευμα είναι η κυβερνησιμότητα. Ποιο χώρος μπορεί να δώσει σταθερή κυβερνησιμότητα. Κύριε νομίζω ότι είμαστε εμείς, ναι, οι οποίοι ζητούμε από όλους να έρθουν και το κυριότερο απ' όλα. Απευθύνω έκκληση στον ελληνικό λαό. Όχι στην αποχή. Κυρία, όχι στην αποχή. Να έρθουν όλοι να ψηφίσουν και να σκεφτούν να συγκρίνουν. Πάμε και η σύγκριση Παπαδογιανή θα είναι καταλυτική υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εμείς σε αυτή την περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παρελθόν και έχει κακό παρελθόν. Ενώ τον γίνεται Ιανουάριο είχε μόνο ευχές και τίποτα άλλο. Κυρία Παπαδόγιανη, παρακαλώ. Ναι. Στο δημοψήφισμα ο ελληνικός λαός είπε όχι στα μνημόνια, όχι στη λιτότητα και όχι στους εκβιασμούς. Το ίδιο ακριβώς πρέπει να κάνει τώρα και σε αυτές τις εκλογές. Αυτό είναι και το διακύβευμα. Η ελπίδα πρέπει να συνεχιστεί. Και εμείς, η Λαϊκή Ενότητα, θα δώσουμε πολιτική έκφραση με τους αγώνες αλλά και την ψήφο του ελληνικού λαού σε αυτή την ελπίδα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Άσο Θανασίου, και εμείς βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ Περιφέρεια Αττικής. Καληνυχτίζουμε τον κύριο Τραγάκη. Γιάννης Τραγάκης, υποψήφιος. Καλή δύναμη σε όλους μας μέχρι τις εκλογές. Νέα Δημοκρατία και κυρία Σόφη Παπαδόγιαννη. Καλή επιτυχία, κύριε Παπαδόγιαννη, γιατί είστε νέο κόμμα στη Λαϊκή Ενότητα Β' Αθήνας. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε η πολιτική επικαιρότητα. Ακολουθεί Σωτήρης Ξενάκης και Μάκης Κουρής επί του επιστηρίου. Καλό βράδυ.